Radio 89,6 και όπως σας είπαμε φίλες και φίλοι, έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Τσάκωνα, που από ό,τι φαίνεται έχει σηκώσει τα μανίκια και αρχίζει και τρέχει τα προγράμματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάμε τώρα για το ΚΕΠ Υγείας Κορίνθου που θα προσφέρει έναν έλεγχο ακουστική ικανότητα. Κύριε Αντιδήμαρχε, πρώτα απ' όλα καλησπέρα. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Καλησπέρα κύριε Τσαρμπέ, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε. Το πρόγραμμα αυτό αφορά τον έλεγχο ακουστικής ικανότητας, το οποίο πραγματοποιείται υπό τη φροντίδα του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων, στο οποίο δίκτυο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Δήμος Κορινθίων μέλος και έχω και την τύχη να εκπροσωπώ το Δήμο σε αυτό το δίκτυο. Είναι η δεύτερη δράση που κάνουμε. Η πρώτη είχε γίνει τον Φλεβάρι στο Σίγμα Ταυκαπή, στο κέντρο της πόλης. Είναι η δεύτερη δράση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο καπί Κορίνθου, στο Συνοικισμό, την Τετάρτη 10 Απριλίου και από ώρα 10 έως 2, και γι' αυτό το λόγο απευθύνω και κάλεσμα σε όποιον επιθυμεί. Να μου επιτρέψετε να αναφέρω και τα τηλέφωνα. Βεβαίως, όχι, είναι σημαντικό για να μπορέσουν να... Είναι με ραντεβού, κύριε Αντιδήμαρχε? Μπορεί όποιος θέλει να κλείσει ραντεβού, όμως αν κάποιος έχει ξεχαστεί και εκείνη την ημέρα μπορεί να έρθει κατευθείαν εκεί πέρα, θα έρθει. Απλώς μπορεί να ταλαιπωρηθεί. Όχι, ξέρετε, δεν θα ταλαιπωρηθεί και πάρα πολύ. Υπάρχει ένα όριο συγκεκριμένο στο οποίο θα εξεταστεί, όμως αν ένας, δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι έρθουν και θέλουν να εξεταστούν, εννοείται ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και θα εξεταστούν και εκείνοι κανονικά. Okay. Τα τηλέφωνα είναι 2741-3. 62-116 και 62-119. Μπορεί ο κόσμος που μας ακούει να απευθυνθεί σε αυτά τα τηλέφωνα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να κλείσει το ραντεβού του προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί ή στηθεί στην ουρά και περιμένει, γιατί καταλαβαίνετε ότι εντάξει, χρειάζεται και λίγος χρόνος για να γίνει αυτή η εξέταση. Είναι μια δωρεάν εξέταση, κύριε Αντιδήμαρχε? Είναι δωρεάν η εξέταση, ο κόσμος δεν πληρώνει τίποτα. Είναι μια προληπτική ενέργεια σε επίπεδο υγείας και σε επίπεδο ακουστικής, την οποία μεταξύ άλλων ενεργειών και προληπτικών ιατρικών εξετάσεων προσπαθούμε να φέρουμε στην κοινωνία, γιατί καμιά φορά από μία απλή εξέταση μπορεί να βρεθεί κάποιο πρόβλημα, το οποίο να μας βοηθήσει, αυτή η απλή εξέταση να μας βοηθήσει να το αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Οπότε νομίζω ότι αυτές τις δράσεις θα πρέπει ο κόσμος να τις αγκαλιάσει, θα πρέπει να τις παρακολουθεί. Εμείς θα τις κοινωνούμε όσο περισσότερο και καλύτερα μπορούμε, προκειμένου όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Αυτό το πρόγραμμα ήδη έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει την έγκριση στο γενικό πλαίσιο. Τις ημερομηνίες ακόμα δεν τις έχουμε καθορίσει. Αυτές οι δράσεις θα γίνουν και στην περιφέρεια του Δήμου, δηλαδή στο Λέχιο, στο Περιγιάλι, στα Αθήκια, στο Χιλιομόδι, στο Σοφικό, στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Θα γίνουν σε όσο περισσότερες περιοχές μπορούν, προκειμένου να μην βάζουμε τους ανθρώπους από τις περιοχές εκείνες να έρχονται στην Κόρινθο για να κάνουν αυτή τη δράση. Είναι σημαντικό, κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί δυστυχώς έχουμε και ελλείψεις σε γιατρούς. Το νοσοκομείο Κορίνθου στην ουσία έχει απορροφήσει πολλούς από αυτούς τους γιατρούς που ήταν στα μικρά δημοτικά ιατρία, και είναι σημαντικό το να πηγαίνει ο γιατρός κοντά στους ανθρώπους, γιατί η μετακίνηση δεν είναι ότι και πιο εύκολο. Σίγουρα. Και γι' αυτό το λόγο εμείς, πέραν από τον έλεγχο ακουστικής ικανότητας, υπάρχουν και άλλες εξετάσεις προληπτικές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, γιατί δεν θα σταθούμε μόνο στο να γίνεται μία δράση ανά μήνα σε μία περιοχή. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και άλλες προληπτικές εξετάσεις, όπως για το διαβήτη, όπως για την οστεοπόρωση, οι οποίες θα γίνονται εναλλάξ σε όλες τις περιοχές πέραν της πόλης της Κορίνθου. Αυτό είναι σε επίπεδο πρόληψης. Σε επίπεδο παρακολούθησης γενικότερα όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι, και χαίρομαι για την ερώτηση που μου κάνατε, επειδή ήταν και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα
ότι ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να ενισχύσει τις κοινότητες που δεν υπάρχει αγροτικός γιατρός από το Υπουργείο Υγείας. Είμαστε σε μία φάση αυτή τη στιγμή επεξεργασίας. Προσπαθούμε να δούμε και το νομοθετικό πλαίσιο, προσπαθούμε να δούμε και τις χρηματοδοτήσεις προκειμένου το επόμενο διάστημα να είμαστε σε θέση να παρέχουμε εμείς ως Δήμος Κορινθίων τον αντίστοιχο αγροτικό γιατρό που παρέχει το Υπουργείο Υγείας. Αυτό έχει ιδέα. Να πάμε λίγο σε αυτά που είπαμε και εκτός αέρα. Όσον αφορά τη συνταγογράφηση, γιατί είναι ταλαιπωρία για κάποιους συνανθρώπους μας ότι αυτά τα φάρμακα που πρέπει να γράφουν κάθε μήνα πρέπει να έρχονται στο κέντρο και σε πολλές περιπτώσεις είναι και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δεν πρέπει να οδηγούν εδώ που τα λέμε. Έχει υπάρξει πρόβλεψη και γι' αυτό. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη συνταγογράφηση, ένα κομμάτι εξυπηρετείται από τους ωφελούμενους της υπηρεσίας βοήθειας στο σπίτι. Όμως, οι οποίοι διεκπεραιώνουν μέσω της συνταγογράφησης από την Τόμη και μέσω των φαρμακείων, διεκπεραιώνουν τη συνταγογράφηση των ηλικιωμένων. Δεν φτάνει όμως αυτό, γιατί από το βοήθεια στο σπίτι δεν εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι των περιοχών, εξυπηρετούνται μόνο όσοι προβλέπεται. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν, στις κοινότητες όπως είναι ο Κόρφος, ο Αγιάννης, το Αγγελόκαστρο, το Στεφάνι, ας πούμε, θα παρέχουμε τα απομακρυσμένα. Τα απομακρυσμένα που δεν έχουμε αγροτικό γιατρό. Ναι. Θα παρέχουμε εμείς το γιατρό που απαιτείται, προκειμένου και να εξετάζει ασθενείς, εφόσον υπάρχει κάποιος που είναι ασθενής σε αυτές τις περιοχές, αλλά και να συνταγογραφεί. Και για να μπορέσουμε και ψυχολογικά, γιατί θα είναι και μία ψυχολογική τόνωση, να αισθάνονται οι κάτοικοι εκεί ότι έστω και δύο φορές το μήνα υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να τους δει. Κάποιος είναι ο οποίος πολύ μπορεί να σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Και να πούμε για κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάποιον νεότερο να τους πάρει και να τους πάει και δεν έχουν πρόσβαση λοιπόν σε βασικά πράγματα για την εποχή μας. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν κάποιον νεότερο, ίσως και ο νεότερος να έχει δουλειά, να ακριβώς, εργάζεται στην ακριβώς. Αθήνα. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και δυστυχώς και η οικονομική κατάσταση σήμερα δεν είναι τόσο εύκολη προκειμένου κάποιος να ανεβοκατεβαίνει, ας πούμε, στον Αγιάννη που είναι 25 χιλιόμετρα ή να πηγαίνει στον Κόρφο και να επιστρέφει στην Κόρινθο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εμείς προεκλογικά ήταν στο πρόγραμμά μας και θα το υλοποιήσουμε αυτό με τον Δήμαρχό μας. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Ο Κόρφος, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο τουριστικό μέρος. Το να υπάρχει ένας γιατρός μέσα στην τουριστική περίοδο θεωρώ ότι είναι κάτι σημαντικό. Πιστέψτε με, κάνουμε προσπάθεια έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να υπάρχει η παροχή αυτή. Δεν θέλω να σας πω αν θα είναι σε 10 μέρες, σε ένα μήνα ή σε 2 μήνες. Κάνουμε προσπάθεια να είναι αυτή η παροχή, να δοθεί αυτή η παροχή όσο το συντομότερο είναι εφικτό. Δεν θα είναι δηλαδή μετά από 1-2 χρόνια ότι είναι κάτι ότι έχετε βάλει σε προτεραιότητα. Θα είναι προσωπική μου αποτυχία αν είναι μετά από 1-2 χρόνια. Μάλιστα. Το λέω χωρίς να φοβάμαι. Θα είναι προσωπική μου αποτυχία. Μακάρι να δούμε άνθρωποι σαν τον Γιάννη τον Τζάκονα, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει το αίσθημα του καθήκοντος πολύ υψηλά. Θεωρώ ότι θα αφήσεις ένα σημαντικό έργο πίσω σου. Βέβαια υπάρχει το πρόβλημα ότι καταργούνται κάποια νομικά πρόσωπα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και χρειάζεται να βρείτε τα πατήματά σας. Εντάξει, με υπομονή και με καλή διάθεση όλα θα τα καταφέρουμε. Εγώ, φίλε Θήμιο, θέλω να μου επιτρέψεις να κάνω και μία άλλη αναφορά η οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο ΑΚΑΠΗ. Μπορεί να είναι μικρή ως κίνηση, να μην είναι πια σάρικα ως κίνηση, γιατί ακούγεται αυτή η λέξη στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς ως Δημοτική Αρχή κάναμε τροποποίηση στον κανονισμό λειτουργίας των ΚΑΠΗ και θεσπίσαμε, αντί οι άνθρωποι που πάνε και κάνουν την ανανέωση της κάρτας κάθε χρόνο, αντί να δίνουν 3 ευρώ, τα οποία έχουν σημειολογικό σκοπό, δεν έχουν το σκοπό της πραξιμότητας, δεν έχει σημασία όμως, αντί να δίνουν τα 3 ευρώ, να προσφέρουν, να δίνουν ένα πακέτο συσκευασμένο τρόφιμο, όπως είναι όσπρια ή μακαρόνια ή ένα κουτί γάλα ή έναν πελτέ, προκειμένου να ανανεώνουν τη συνδρομή τους. Και αυτό καλά έχει ως, και καλά κάνετε. Αυτό περνάτε έχει ένα ως μήνυμα. Στόχο να συγκεντρώσει περίπου 2.500 τεμάχια τρόφιμα, τα οποία θα κατευθυνθούν στο κοινωνικό παντοπολείο και θα προσφερθούν σε αυτούς που πραγματικά έχουν καταγραφεί και έχουν ανάγκη να τα πάρουν. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να ενσωματώσει τους πάντες.
Πρέπει εμείς προσπαθούμε, αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή, να ενοποιήσουμε την κοινωνική πολιτική. Δεν είναι ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί. Στο σύνολο είμαστε όλοι μαζί και η μία κοινωνική ομάδα βοηθάει την άλλη με τον τρόπο που της αναλογεί και χωρίς να επιβαρύνεται περισσότερο από το κανονικό. Έχετε δίκιο. Είναι μια πολύ σημαντική δράση. Έχετε δίκιο. Καλή συνέχεια στη θητεία σας και εμείς εδώ θα είμαστε να στηρίξουμε όλα τα καλά που θα κάνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ.